Νέος Δήμαρχος Ορεστιάδας ορκίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης ο Διαμαντής Παπαδόπουλος. Τι είπε στην πρώτη ομιλία του? Μία παιδική γιορτή γεμάτη εκπλήξεις ετοιμάζει η Επιτροπή για τα 100 χρόνια Νέα Ορεστιάδα, η ΔΚΕΠΑΟ, ο Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας και ο Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Ε85. Τι θα περιλαμβάνει η γιορτή? Θεματικά ημερολόγια, μια καλή πρόταση για δώρα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5η 28 Δεκεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Νέος Δήμαρχος Ορεστιάδας ορκίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης ο Διαμαντής Παπαδόπουλος. Η τελετή της ορκομοσίας του νέου Δήμαρχου Ορεστιάδας, των Δημοτικών Συμβούλων καθώς και των Προέδρων και των Μελών των Τοπικών Συμβουλίων πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Φανέρα συγκινημένος στην πρώτη του επίσημη ομιλία, ο κύριος Παπαδόπουλος τόνισε ότι είναι μεγάλη τιμή που το επιφύλαξαν οι συνδημότες του να τον εκλέξουν πρώτο δήμαρχο της δεύτερης εκατονταετίας της πόλης, ενώ στο τέλος απίφθινε κάλεσμα σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, τους επιχειρηματίες, τους συλλόγους αλλά και στους νέους για συνεργασία ώστε να γίνει η Ορεστιάδα νέα ξανά. Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η τελετή ορκομοσίας του νεοεκλεγέντα Δημάρχου Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλου, των νέων Δημοτικών Συμβούλων, των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και των Μελών των Τοπικών Συμβουλίων. Στο κατάμεστο από κόσμο χώρο του Γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, όπου έλαβε χώρα η τελετή ορκομοσίας, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας και τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων ορκίστηκαν ενώπιον Θεού και ανθρώπου να τιμούν και να τηρούν τους νόμους του Συντάγματος, ανταποκρινόμενοι στην εμπιστοσύνη που τους έδειξαν οι δημότες με την ψήφο τους. Ορκίζομαι. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Και στους νόμους. Και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια. Και να εκπληρώνω τίμια. Και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση και χαρά, στο πλευρό του νέου Δημάρχου Ορεστιάδας ήταν η οικογένειά του αλλά και φιλικά πρόσωπα. Το παρόν έδωσαν και ο Δήμαρχος Δημοτήχου Ρωμίλος Χατζηγιάννογλου, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος και ο νέος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, μαζί με τους νέους αντιπεριφερειάρχες, τον κύριο Κώστα Βενετίδη και την κυρία Φανή Μπαχαρίδου. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης ήταν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης και οι βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμετζόπουλος και Αναστάσιος Δημοσχάκης. Ο κύριος Παπαδόπουλος, στον πρώτο του λόγο ως Δήμαρχος Ορεστιάδας, μίλησε για όλα όσα σχεδιάζει και προγραμματίζει, συγκινημένος αλλά και συνειδητοποιημένος, όπως λέει και ο ίδιος, για την ευθύνη που αναλαμβάνει. Τόνισε ότι από 1η Ιανουαρίου ο Δήμος Ορεστιάδας αλλάζει σελίδα, ενώ ο ίδιος και οι σύμβουλοι του θα εργαστούν και θα συνεργαστούν με συνέπεια και σοβαρότητα. Στο τέλος της ομιλίας του, απίφθινε κάλεσμα σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, τους επιχειρηματίες, τους συλλόγους αλλά και στους νέους της περιοχής για συνεργασία ώστε να γίνει η Ορεστιάδα νέα ξανά. Με τιμά ιδιαίτερως την παρουσία σας, αλλά ταυτόχρονα με γεμίζει κιόλας με δύναμη και αυτοπεποίθηση. Όταν πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής των εκλογών, ήξερα πως μια μεγάλη προετοιμασία είχε περάσει την Κηφόρο. Όμως δεν είχα καμία αμφιβολία ότι η δύσκολη μάχη είναι μπροστά μας. Για να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας, για να αλλάξουμε αντιλήψεις και νοοτροπίες, να κρατήσει το Δήμο πίσω. Από αρχές του Γενάρη, του Ιανουαρίου, ο Δήμος Ορεστιάδας αλλάζει σελίδα. Ξεκινάμε μια νέα πορεία. Προεκλογικά δεσμευτήκαμε ότι ενωμένοι όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη μας. Με αυτή τη δέσμευση μας αγκάλιασε ο κόσμος,
Με αυτή τη δέσμευση εκλεχθήκαμε, με αυτό το ενωτικό πνεύμα θα πορευτούμε και στο εξής. Προσωπικά είναι μέγιστη η τιμή που μου επιφύλαξαν οι συνδημότες μου να με εκλέξουν με δήμαρχο στη νεότερη πόλη της Ελλάδας, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος μου, πρώτο δήμαρχο της δεύτερης εκατονταετίας της πόλης μας. Είναι σε φοβερή συνδύνη, σημαντική συνδύνη. Μεγάλη και συνδύνηση. Η τιμή αυτή την αντιλαμβάνουμε πρωτίστως έως ευθύνη. Ευθύνη απέναντι στο σύνολο των δημοτών που αγωνιούν για το αύριο του τόπου μας. Έχω συνέστηση της ευθύνης αυτής, ότι πρέπει να ενώσω δυνάμεις, πρέπει να αναζητήσω συμμαχίες, πρέπει να αξιοποιήσω κάθε ευκαιρία προς όφελος των δημοτών και να φανώ αντάξιος των προσδοκιών τους. Να χτίσω πάνω σε όσα μας άφησαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Σας δηλώνω, φίλες και φίλοι, εξ αρχής, ότι όλοι μας στη Δημοτική Αρχή έχουμε επίγνωση του δύσκολου έργου που αναλαμβάνουμε. Ο Δήμος έχει ανάγκη από αισιοδοξία, από εξωστρέφεια, από ένα νέο μοντέλο αυτοδιοίκησης που θα διέπεται από αξιοκρατία, που θα λειτουργεί με διαφάνεια, με λογοδοσία και με αποτελεσματικότητα. Και επιτέλους πρέπει να ανοίξουμε το Δήμο μας στον κόσμο, να αντιληφθούμε τη συνοριακή τοποθεσία μας, όχι πλέον σαν πλεονέκτημα, αλλά σαν ένα ισχυρό πλεονέκτημα που θα αναπτύξει ευκαιρίες για την περιοχή μας, την ευρύτερη περιοχή και σε συνεργασία με τους γειτονικούς δήμους. Είναι στόχο μας να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους, δημιουργικής έκφρασης στους νέους, τα παιδιά μας. Να ανατρέψουμε την πορεία αυτής που δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, να τους πείσουμε να μείνουν, συμμετέχοντας και αυτοί στη διαμόρφωση της νέας πόλης μας. Φίλες και φίλοι, στη δημιουργική πορεία που ξεκινάμε, ξέρω ότι δεν είμαι μόνος. Έχω συμπαραστάτες στην ομάδα μου. Μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο που όλοι μαζί δουλεύουμε, ξεκινήσαμε ήδη τη δουλειά. Τους ανθρώπους που πίστεψαν εξ αρχής ότι υπάρχουν δυνατότητες για να αλλάξουν το Δημοτικό. Θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια και μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ξέρω επίσης ότι μπορώ να βασιστούμε στους εργαζόμενους του Δήμου. Οι γνώσεις τους και ο επαγγελματισμός που έχουν επιδείξει είναι η καλύτερη εγγύηση για τη συνεργασία μας. Θέλω όμως να απευθύνω και κάλεσμα και σε όλες τις υγιείς δυνάμεις αυτού του τόπου. Πρώτα-πρώτα θέλω να καλέσω τις συντονικές παρατάξεις. Θέλουμε τις προτάσεις σας. Θέλουμε τη στήριξη. Έχουμε ανάγκη την επικοδομητική κριτική τους. Αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε εικόνα του Δήμου μας, επιβάλλεται να συνεργαστούμε. Συνεργασία ειλικρινή, όχι πλασματική. Ζητώ λοιπόν από αυτό το βήμα την ενεργή συμμετοχή όλων. Όλων να προχωρήσουμε μαζί. Είμαι πεπισμένος πως όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να ξανακάνουμε την Ολυμπιάδα μας μια ζωντανή πόλη. Μια παιδική γιορτή γεμάτη εκπλήξεις ετοιμάζει η Επιτροπή για τα 100 χρόνια Νέα Ορεστιάδα, ήδη και ΠΑΟ, Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας και ο Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Ε85. Καλούν λοιπόν μικρούς και μεγάλους να δώσουν το παρόν, φορώντας τα γιορτινά τους με σκοπό να αποχαιρετήσουν το 2023 και να υποδεχτούν με τον καλύτερο τρόπο το 2024. Με μια γιορτινή παιδική εκδήλωση θα αποχαιρετήσει η Ορεστιάδα το 2023 το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Κατόπιν προσκλήσεως λοιπόν της Επιτροπής για τα 100 χρόνια της πόλης, ανταποκρίθηκε ο Εμπορικός Σύλλογος προκειμένου να κάνουμε αυτό το όμορφο event το Σάββατο, αποχαιρετώντας το 2023 και βέβαια σχεδόν καλωσορίζοντας και το 2024. Ανταποκρινόμενοι λοιπόν, πάμε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, πάμε να χορέψουμε όλοι μαζί, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί και με πολλές εκπλήξεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ως διοργανώτες της εκδήλωσης, η Επιτροπή για τα 100 χρόνια Νέα Ορεστιάδα, ο Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας, η ΔΚΠΑΟ και ο Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Ε85 καλούν μικρούς και μεγάλους να φορέσουν τα γιορτινά τους σε ένα πάρτι με πολλές εκπλήξεις,
ούτως ώστε να αποχαιρετήσουν το 2023 και να υποδεχτούν με τον καλύτερο τρόπο το 2024. Ας ντυθούμε όλοι με τρέλα και πάμε όλοι μαζί, μικροί μεγάλοι, να το απολαύσουμε. Οι μικροί να γίνουμε μεγάλοι και οι μεγάλοι να γίνουμε μικροί. Άλλωστε το αξίζουμε κι εμείς, το δικαιούμαστε κι εμείς. Πάμε λοιπόν να ντυθούμε όλοι αγιοβασίλειδες, αγιοβασιλίτσες και να χαρούμε ένα μοναδικό, πιστέψτε με, event, όπου θα μπορέσουμε να βγάλουμε ό,τι τρέλα και ό,τι παιδί κρύβουμε μέσα μας. Το Σάββατο λοιπόν στις 5 η ώρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης, σε συνεργασία με το Δήμο, τη ΔΚΠΑΟ, την Επιτροπή όπως προανέφερα, την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πρόσκληση, και φυσικά και με το Σύλλογο Μοτοσυκλετιστών Ε85, οι οποίοι έχουν κάτι και αυτοί να προσφέρουν παραπάνω από αυτό που θα δούμε. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να το διασκεδάσουμε. Σας καλούμε όλους, μα όλους όμως, μικρούς, μεγάλους. Σας έχουμε ανάγκη για να περάσουμε όμορφα. Ντυθείτε με τρέλα, ντυθείτε αγιοβασιλιάτικα, ντυθείτε με χαρά, με χαμόγελο και ελάτε, σας περιμένουμε το Σάββατο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Στα βιβλιοπωλεία της πόλης μπορούμε να βρούμε τα κλασικά και τα θεματικά ημερολόγια για το 2024. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να δημιουργούν τη δική τους ιστορία, αντλώντας την από την καθημερινότητά τους, άλλοι να συμβουλεύονται τα γραφόμενα του ημερολογίου τους και άλλοι απλά να κρατούν σημειώσεις. Για όλα τα γούστα υπάρχουν και τα ανάλογα ημερολόγια. Τα βιβλιοπωλεία έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για το νέο έτος με τα καινούργια ημερολόγια. Εδώ και καιρό έχουν έρθει τα θεματικά ημερολόγια, έχουν έρθει τα κλασικά και μπορώ να πω ότι έρχεται ο κόσμος τώρα για να επιλέξει το καινούργιο του ημερολόγιο. Υπάρχουν τα κλασικά και τα θεματικά ημερολόγια. Στα θεματικά μπορούμε να κρατούμε τις σημειώσεις μας, αλλά να φτιάχνουμε και τη δική μας ιστορία της καθημερινότητας. Θράψη κάνουν τα θεματικά ημερολόγια που έχουν νότες αισιοδοξίας. Τα θεματικά ημερολόγια είναι περισσότερο αισιοδοξίας, είναι λογοτεχνίας, είναι και το καλύτερο ημερολόγιο έτσι για να το έχει μια ευχάριστη νότα, δηλαδή στην καθημερινότητά του, ανοίγοντας να έχει ένα θέμα μικρό, να το διαβάσει ή το πρόγραμμα έτσι λίγο πιο ευχάριστο το κάνει. Υπάρχει του Πάολο Κοέλο, παράδειγμα, η Γαλήνη που έχει από τα βιβλία του αποσπάσματα. Ποιο κάνει θράψη? Το Πάολο Κοέλο αυτή τη στιγμή φέτος μπορώ να πω ότι το προτιμούν λίγο περισσότερο. Το ημερολόγιο αισιοδοξίας από τις εκδόσεις Μύρος είναι πάρα πολύ ωραίο και το προτιμούν ακόμη περισσότερο. Σε γενικές γραμμές αυτά που είναι πιο αισιόδοξα. Οι τιμές είναι λογικές και στα κλασικά ημερολόγια αλλά και στα θεματικά. Τα κλασικά ημερολόγια είναι ανάλογα με το μέγεθος. Η τιμή τους είναι από 3,5-4 ευρώ που είναι τα δεμένα τα ημερήσια και ανεβαίνουν ανάλογα στο 17-25 ή στο α4. Τα θεματικά είναι λίγο πιο αυξημένη η τιμή τους από τα κλασικά, διότι έχουν εικονογράφηση μέσα, έχουν χρώμα στη σελίδα και είναι από τα 6-7 έως 12 ευρώ. Οι κάτοχοι επιταγών βάουτσερ κοινωνικού τουρισμού μπορούν να πραγματοποιήσουν και χειμερινές διακοπές σε τουριστικά καταλήματα του Μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ. Ανακοινώθηκε ήδη μέχρι πότε μπορούν οι δικαιούχοι να χρησιμοποιούν τα βάουτσερ. Οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2023-2024 και για τους χειμερινούς μήνες μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2024. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους. Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλήματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους παρόχους. Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλημα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τον πάροχο. Ειδικά για καταλήματα Σελέρο, Μυτιλίνη, Χίο, Κο και στο νομό Εύρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλήματα της Ρόδου, της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλήματα επιδοτούνται και τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25% των πολυτέκνων σε 20%. Για αμαία τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. Για άλλη μια χρονιά η Μητρόπολη Δημότη Χωρεστιάδας και Σουφλίου θα καταβάλει στις τρίτεκνες οικογένειες το επίδομα που έχει καθιερώσει από τις 2 στις 4 Ιανουαρίου 2024. Η Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου ανακοινώνει την καταβολή του επιδόματος σε τρίτεκνες οικογένειες, την οποία έχει πλέον καθιερώσει ετησίως.
Οι δικαιούχοι μπορούν να πηγαίνουν για να εισπράξουν το επίδομα στο Επισκοπείο Δημοτήχου, Πατριάρχου Διονυσίου 7 στο Κάστρο Δημοτήχου, από τις 12 το μεσημέρι στις 2 το μεσημέρι, ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους, ως εξής. Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 από το Α έως και το Κ. Τετάρτη 3 Ιανουαρίου από Λ έως και Ρ. Και Πέμπτη 4 Ιανουαρίου από Σ έως και Ω. Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να είναι συνεπείς στις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα διαδικασία και να μην παρατηρηθούν καθυστερήσεις και συνωστισμός, επισημαίνεται από την ανακοίνωση της Μητρόπολης. Στον οικισμό του Σάκου, του Δήμου Αριστιάδας, θα περιηγηθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Ο Σάκος είναι ένας παιδινός οικισμός της περιοχικής ενότητας Εύρου σε υψόμετρο 40 μέτρα, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 4,5 χιλιόμετρων από το κέντρο της Οριστιάδας, αποτελώντας στην ουσία τη βόρεια συνέχεια της. Ο οικισμός αναφέρεται επίσημα το 1924 να προσαρτάται στην τότε κοινότητα Οριστιάδας. Πολλοί κάτοικοι του κατάγονται από το μεγάλο ζαλούφι της Ανατολικής Θράκης και είναι στην καταγωγή τους Αρβανίτες, κτίστες από την περιοχή της Κοριτσάς, που στα μέσα του 16ου αιώνα ήρθαν στην περιοχή και συμμετείχαν στο χτίσιμο του τζαμιού της Αδριανούπολης. Ήταν οι καλύτεροι κτίστες στα Βαλκάνια. Όσον αφορά την ιστορία, αναφέρεται ότι η παράδοση λέει ότι οι ζαλουφιώτες ήρθαν από την περιοχή της Κοριτσάς, ύστερα από έκκληση του Σουλτάνου Σελήμ του Δευτέρου, να κτίσουν το μεγάλο τζαμί της Αδριανούπολης, το Σελιμιέν Τζαμί. Μάλιστα, ο Σουλτάνος είχε υποσχεθεί στους τεχνίτες, κτίστες και εργάτες ότι αν μείνει ευχαριστημένος από τη μαστοριά του στο κτίσιμο του τζαμιού, θα τους έδινε έκταση γης να εγκατασταθούν μόνιμα και να την καλλιεργήσουν. Έμεινε ευχαριστημένος πράγματι και έδωσε γη στους Αρβανίτες να κάνουν τον οικισμό τους. Το χωριό ήταν το μεγάλο Ζαλούφι. Από εκεί ήρθαν οι πρώτοι κάτοικοι του Σάκου στην σημερινή περιοχή. Οι περισσότεροι κάτοικοι μιλούσαν τα αρβανίτικα με πίστη ορθόδοξη ελληνική, φρόνιμο ελληνικό και συνείδηση ελληνική. Αυτή ακριβώς η μέχρι φανατισμού ελληνική συνείδηση και ο πατριωτισμός τους συνετέλεσε ώστε παρά τις καταπιέσεις των Τούρκων για αλλαξοπιστία να διατηρηθεί αλόβητη η πίστη και το φρόνιμο των ζωγραφιωτών στη διάρκεια των αιώνων. Αυτό αποδεικνύεται επίσης και από την ύπαρξη μέχρι και σήμερα πολλών αρχαιοελληνικών ονομάτων: Οδυσσεύς, Τηλέμαχος, Ευκλήδης, Ξενοφών, Αριστοτέλης, Ξανθίπη, Ευτέρπη, Δάφνη. Ακόμη και δεδομένο το γυναικείο βαπτιστικό Σύρμο, καθαρά αρβανίτικο, προερχόμενο από την ονομασία της Παναγίας Σύρμερη. Ο ιερός ναός του Μεγάλου Ζαλούφι ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη, τον πρόδρομο. Οι κάτοικοι όμως του Σάκου αφιέρωσαν τη δικιά τους εκκλησία στο νέο χωριό, στην κήμιση της Θεοτόκου, λέγοντας πως ήταν θέλημα της ίδιας της Παναγίας.